Υπάρχουν σε Λέμεσο και Πάφο, βλέπουν ότι ο κύκλος εργασιών τους είναι πολύ μικρός. Σε ό,τι αφορά και τον τουρισμό, το τελευταίο Χριστούγεννο νομίζω το φάγαμε προχθές, όταν η Βρετανία αποφάσισε ότι όποιος επιστρέφει 14 μέρες καραντίνα και lockdown. Ναι, όντως πολύ ορθά τα περιέγραψες, αγαπητή Κατερίνα. Ήταν ακόμα μια αρνητική εξέλιξη. Ακόμα ένα πλήγμα στην ήδη βαριά πληγήσα βιομηχανία της χώρας. Κάτι το οποίο, αντιλαμβάνεστε, δεν μας βοηθά και για το σύντομο μέλλον, όπου ελπίζαμε να έχουμε έστω και λίγο στο χειμερινό τουρισμό αυτή την περίοδο. Και διαφαινόταν ότι υπήρχε έτσι ένα momentum, μια κινητικότητα προς αυτή την κατεύθυνση, πάντοτε με πάρα πολύ μικρά νούμερα σχετικά με το 2019, για να μην παρασύρουμε και τον κόσμο να νομίζει ότι θα γεμίζαμε τουρίστες και το καθεξής. Σίγουρα θα ήταν πολύ καλύτερη η κατάσταση, βεβαίως. Οπωσδήποτε. Σε νούμερα πού είμαστε, κύριε Ρουσφυλλίδη? Φαντάζομαι όλοι τα διαβάζουν και στις εφημερίδες και στον τύπο. Είμαστε πέραν του 85% μείωση εσόδων, 87% μείωση τουριστικής εισρωής. Είναι μια χρονιά, θα την έλεγα, χαμένη. Παρ' όλα αυτά, εμείς προσπαθούμε να σώσουμε ό,τι περισσότερεται και σίγουρα το πιο σημαντικό είναι το 2021. Όμως, στην αρχή της εισαγωγής σας είχατε πει για τα σχέδια στήριξης, τα οποία αφορούν κυρίως τους εργαζόμενους, τα οποία χαιρετίζουμε και πραγματικά η αρμόδια υπουργός από την πρώτη ημέρα ενέσκυψε πάνω από την βιομηχανία και στήριξε και στηρίζει και θα συνεχίσει να στηρίζει τους εργαζομένους. Όμως, όπως πολύ ορθά λεγόταν και προηγουμένως, πρέπει οπωσδήποτε να δούμε και τις επιχειρήσεις, τις ίδιες τις επιχειρήσεις. Πρέπει να στηριχτούν, πρέπει να υπάρξει ένα πλαίσιο να τις βοηθήσουμε να μπουν στο 2021, για να μην δούμε περιπτώσεις αφαιρεγγιότητας και με τις αλυσιδωτές επιπτώσεις, διότι οι 40 και πλέον χιλιάδες συμπατριώτες μας που εργάζονται στην τουριστική βιομηχανία, εργάζονται σε αυτές τις επιχειρήσεις. Όταν βλέπουμε επιχειρήσεις να κλείνουν, θα σημαίνει και ο κόσμος στην ανεργία αυτόματα. Ναι. Οπότε θεωρώ ότι είναι επιτακτική ανάγκη πλέον, ιδιαίτερα για το 2021, να ξαναδούμε το θέμα της αναστολής δόσεων για ένα private moratorium το οποίο να καλύπτει αυτή την πτυχή και από εκεί και πέρα να δούμε και διάφορους άλλους τρόπους ίσως στήριξης για να ξεπεραστεί αυτή η κρίση, η οποία θεωρούμε ότι είναι βαθύτερη του ενός έτους, αλλά θα χρειαστούν 3 με 4 χρόνια έτσι ώστε να επιστρέψουμε ξανά σε ρυθμούς 2019. Άρα ουσιαστικά, ναι μεν προσπαθούμε για το 2021, αλλά και εκεί ακόμη είναι γκρίζα τα νερά από την άποψη ότι πρώτα δεν έχουμε το εμβόλιο ακόμη και από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, για παράδειγμα ένας tour operator που θα θέλει να έρθει να κλείσει για το 2021, θα σκεφτεί από τη στιγμή που δεν ξέρουμε πού βαίνει η κατάσταση. Οπωσδήποτε βλέπουμε την πανδημία και τον ιό να προελάβει στην Ευρώπη, σε όλες τις χώρες, ένα lockdown μετά το άλλο. Οπωσδήποτε δημιουργεί έτσι ένα αβέβαιο μέλλον, ένα μέλλον το οποίο δεν μπορεί κανείς πάνω του να προγραμματιστεί σίγουρα και να στηριχθεί. Είτε είναι τουριστικός πράκτορας, διοργανωτής ταξιδίων, ή ήδη ξενοδόχοι μας και ούτω καθεξής. Επίσης, εμείς κάναμε τα πράγματα πιο δύσκολα ακόμα με την κατηγοριοποίηση των χωρών, που και αυτή δυσκόλευε αρκετά τον προγραμματισμό και των αεροπορικών εταιριών και των tour operators κτλ. Θεωρώ ότι τώρα για το 2021, επειδή ήδη επεξεργαζόμαστε ένα σχέδιο και το αρμόδιο Υπουργείο, αντιλαμβάνομαι, κάνει κάποιες κινήσεις επ' αυτού και προσπαθεί να υλοποιήσει τα στρατηγικά σχέδια, πρέπει να δούμε πώς θα μπούμε όσο το δυνατόν πιο ομαλά. Πρέπει να ξανασχεδιάσουμε κάποια πράγματα που υπάρχουν τώρα, τα οποία ακολουθούμε, είτε αυτά είναι υγειονομικά πρωτόκολλα που διέπουν τις ξενοδοχειακές μονάδες, η κατηγοριοποίηση των χωρών, από την οποία διαφάνηκε ότι από ελέγχους που έχουν γίνει στις πύλες εισόδου της χώρας, πέραν των 80.000, οι τουρίστες που έρχονταν με αρνητικότητες κορονοϊού της κατηγορίας Β δεν ήταν περισσότεροι από 200 και από τους 200 περισσότεροι από τους μισούς ήταν Κύπροι συμπατριώτες μας επαναπατριζόμενοι. Οπότε ναι. Αντιλαμβάνεστε αυτή η κατηγορία φάνηκε μέσα από τα νούμερα ότι είναι και η πιο ασφαλής. Πρέπει να χτίσουμε γύρω από αυτήν, να προγραμματιστούμε, να μπορέσουν να μπουν δρομολόγια, πτήσεις και οι τουριστικοί πράκτορες να κάνουν τον ανάλογο προγραμματισμό. Αυτό θα ήταν καλό φυσικά να υπάρχει και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Από τις πληροφορίες που έχουμε είναι κάτι που επεξεργάζονται τώρα οι αρμόδιοι φορείς και ελπίζω το συντομότερο δυνατόν να εξευρεθεί έτσι μια κοινή λύση ούτως ώστε να μπει όσο το δυνατόν σε κανονικούς ρυθμούς το αεροπορικό κομμάτι και τα άλλα συνδεδεμένα. Και νομίζω και τα ξενοδοχεία θα μπορούσαν να προετοιμάζονται από τώρα για κάποιες διαφορετικές ενδεχομένως ρυθμίσεις. Δηλαδή να βρείτε τρόπους έτσι ώστε να μην υπάρχει και το θέμα της διασποράς σε περίπτωση που έχουμε ένα θετικό κρούσμα. Είχαν μπει κάποια μέτρα. Μπορεί να εξευρεθούν κι άλλα. Πρέπει να τονίσω ότι οι ξενοδοχειακές μας μονάδες ακολουθούσαν τα πρωτόκολλα ευλαβικά. Οι ξενοδοχειακές μονάδες, ναι. Κάποιοι πελάτες όχι. Αλλά ναι. Ναι, εντάξει, ο ξενοδόχος δεν μπορεί να κάνει και τον αστυνομικό. Όμως πρέπει να πω ότι είχαμε έτσι μια πολύ ομαλή λειτουργία όσον αφορά τα πρωτόκολλα κτλ. Σε επαφές μας με τους μεγάλους τουριστικούς πράκτορες που κάναμε πρόσφατα διαφάνηκε ότι και μας είπαν και αυτοί ότι οπωσδήποτε οι βιομηχανίες και οι τουριστικές μονάδες που έχουν ανοίξει φέτος στις χώρες που έχουν ανοίξει οπωσδήποτε θα έχουν ένα προβάδισμα εναντί άλλων χωρών διότι είναι πιο εξοικειωμένοι, έχουν μάθει να ζουν με τα πρωτόκολλα, να λειτουργούν με βάση το πρωτόκολλο κτλ. Οπότε είναι αυτό ένα θετικό και ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που έχουμε ίσως έναντι άλλων χωρών για του χρόνου. Ναι, και από εκεί και πέρα μπορούμε να χτίσουμε και πάνω στο ήδη εφαρμοσμένο όπως το είχαμε πρόγραμμα για να καταφέρουμε τουλάχιστον και στην εικόνα μας και προς τα έξω αλλά και εδώ να μην χωράει οποιοδήποτε σχολιασμός αρνητικός. Κοιτάξτε, ήταν μια πρωτόγνωρη χρονιά. Σίγουρα για όλους μας. Ήταν κάτι το οποίο δεν περίμενε κανείς, δεν μπορούσε να προβλέψει κανείς. Θεωρώ ότι μέσω από αυτή την δοκιμασία που περνάει η βιομηχανία αλλά και ο κόσμος ευρύτερα γίναμε σοφότεροι. Πρωτόκολλα που υπάρχουν τώρα και κάποια πράγματα που έγιναν ίσως χρήζουν να τα ξαναδούμε λίγο, να αλλάξουμε κάποια πράγματα, να βάλουμε όλοι το στίγμα μας, να βοηθήσουμε σαν φορείς του τουρισμού, μιλώντας για τα τουριστικά ιδιαίτερα, και να μπορέσουμε να πορευτούμε στο 2021 όσο το δυνατόν καλύτερα, σοφότεροι και με λιγότερα ίσως λαθάκια που, ξαναλέω, δεν μπορούσε κανείς να προβλέψει δυστυχώς. Για όνομα του Θεού.